Πάμε λοιπόν τώρα με ιδιαίτερη χαρά να δώσουμε την καλησπέρα μας εδώ στο Λίμπερο και στην εκπομπή του All About Aris, σε έναν από τους προπονητές που δεν πέρασαν πολύ καιρό από τον Άρη, αλλά άφησαν ένα αποτύπωμα, έχω την αλήθεια, την εκτίμηση, και αναφέρομαι στον Λούκας Αλκαράθ, τον οποίο θα καλησπερίσουμε με τη βοήθεια φυσικά και τον ευχαριστούμε εκ των προτέρων του Αντώνη του Σαριόγλου με την άριστη γνώση της ισπανικής γλώσσας. Έλα Αντώνη, καλησπέρα σε σένα και να μας δώσει καλησπέρα και στον κύριο Αλκαράθ. Mister, buenas tardes. Δεν ξέρω αν τον... Καλησπέρα και από τον ίδιο. Να. Ακούει με κάποια καθυστέρηση. Μπάς, παιδός, θα δούμε. Ναι. Θα το βολέψουμε. Καταρχάς, Αντώνη, να το ρωτήσουμε, γιατί πληροφορηθήκαμε ότι είναι στη Θεσσαλονίκη αυτές τις μέρες, πώς και από τα μέρη μας, έτσι απλά. Mister, dicen que tienen la información que estás aquí, estás en nuestra ciudad, en Salónica. ¿Es verdad? ¿Cómo que estás por aquí? Sí, sí, es cierto. Resolviendo uno... Un asunto personal y de camino saludando a viejos amigos que por haber estado trabajando de forma interrumpida muchos años, pues no me ha sido posible saludarlo antes. Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Γύρισα στη Θεσσαλονίκη, είχα και κάποια προσωπικά μου ζητήματα να επιλύσω και με την ευκαιρία, γιατί μόλις έφυγα από τον Άρη έκανα πάρα πολλά χρόνια να μπορέσω να γυρίσω, γιατί εργαζόμουν συνεχώς. Τώρα βρήκα λίγο χρόνο και έτσι ήρθα να δω και κάποιους παλιούς μου φίλους. Έχοντας περάσει αρκετά πλέον χρόνια από το Γενάρη του 13, τα τέλη του Γενάρη του 13 που αποχώρησε από την ομάδα, να του ρωτήσουμε, Αντώνη, έτσι έχει περάσει ένα σεβαστό χρονικό διάστημα, πώς κρίνει εκείνο το σύντομο πέρασμά του από την ομάδα της Θεσσαλονίκης? Mister, ya han pasado muchos años desde el enero del 2013 que paraste la colaboración con el Aris. ¿Nos quieres decir cuál es tu sensación de tu presencia en el equipo? ¿En el Aris? Sí, sí. Sí. Bueno, la verdad que fueron dos meses, que puede parecer un periodo corto, pero fue muy intenso. Creo que trabajamos con mucha ilusión ambas partes. Lo que pasa es que por medio pasó la llamada de Granada, que es mi tierra, que es el equipo de mi familia, de mi ciudad, y interrumpí esa colaboración. Pero fueron dos meses bastante intensos y vividos de forma muy intensa y muy profesional, ¿no? Σίγουρα μπορεί να φαίνεται το χρονικό διάστημα να είναι μικρό, ήταν μόλις δύο μήνες, παρόλα αυτά προλάβαμε και ζήσαμε πάρα πολλά. Ήταν δύο μήνες πάρα πολύ έντονη σε εργασία, γιατί είχε πάρα πολύ μεγάλη ένταση εκείνη τη στιγμή η ομάδα και με αυτόν τον τρόπο τη βιώσαμε. Τότε ήρθε και μια πρόταση από Πριμέρα Διβισιόν, από τη Γρανάδα, όπου είναι η πόλη που έχω αγωνιστεί, η πόλη όπου έχουν αγωνιστεί ο παππούς μου, ο πατέρας μου, είναι ουσιαστικά η πόλη μου. Ήταν κάτι το οποίο δεν μπορούσα να το αρνηθώ. Κάπως έτσι ήρθε η διακοπή της συνεργασίας. Όμως επιμένω ότι ήταν μια περίοδος στην οποία δουλέψαμε με πάρα πολύ μεγάλο πάθος, γιατί το ζητούσαν οι καταστάσεις. Ήταν, σου λέω και πάλι, είχαν πάρα πολύ μεγάλη ένταση αυτοί οι δύο μήνες. Φεύγοντας από τότε, παρακολουθεί καθόλου την πορεία του Άρη, ενημερώνεται, γνωρίζει για παράδειγμα ότι ο Άρης την επόμενη βέβαια σεζόν υποβιβάστηκε και πλέον για δύο σεζόν αγωνίζεται στη ΓΑΜΑ Εθνική και φέτος πια επιστρέφει στην δεύτερη κατηγορία? Mister, ya pasaron muchos años, pero tú estabas viendo al Aris, estabas siguiendo al Aris. Sabes que, por ejemplo, un año después se descendió a la segunda división por problemas económicos, se fue a la tercera, estuvo dos años en la tercera y el año que viene regresa a la segunda división. ¿Estabas informado sobre todo eso? Sí, sí, porque me interesa, ya que... que había estado aquí, que había sido bien tratado y que tenía un gran recuerdo del club, aunque estaba en momentos muy difíciles. Y segundo, porque tengo aquí amigos en la ciudad que me iban contando pues un poco el devenir del club desde que yo había pasado por aquí, ¿no? Ναι, φυσικά και εξακολούθησα να παρακολουθώ την ομάδα. Μπορεί να ήμουν εδώ μόνο δύο μήνες, αλλά η συμπεριφορά ήταν πάρα πολύ σωστή απέναντί μου. Δέθηκα με την ομάδα, δουλέψαμε πάρα πολύ καλά. Επομένως, είχα το ενδιαφέρον να μαθαίνω. Είναι το γεγονός ότι είχα αρκετούς φίλους στην πόλη με τους οποίους μιλούσαμε και με πληροφορούσαν όσον αφορά την εξέλιξη της ομάδας. Πλέον, εδώ και κάποιους μήνες δεν εργάζεται, όπως μας είπε και στο ξεκίνημα. Τελευταία ομάδα ήταν το Λεβάντε.
η οποία δυστυχώς από ό,τι διαβάζουμε υποβιβάζεται και όλα στη Segunda Division. Ποια είναι τα επόμενα σχέδιά του και αν στα σχέδιά του, Αντώνη, γιατί κατά καιρούς έχουν γραφτεί και διάφορα για επιστροφή του σε ελληνικό πάγκο, έχει ενδεχομένως κατά νου ή στα σχέδιά του να επιστρέψει κάποια στιγμή και στο ελληνικό πρωτάθλημα? Mister, como lo dijiste tú también, que fuiste en el Aris, tenías mucho trabajo, muy ocupado, dos equipos, Granada, Levante, ya los últimos meses ya paraste de Levante y en este momento estás sin equipo. Muchas veces tu nombre sonó para equipos griegos. ¿Tú estuvieras interesado en regresar a Grecia? Bueno, yo creo que yo soy entrenador y el mercado de un entrenador es el mundo, ¿no? Está claro que yo tengo buen recuerdo de mi paso por Grecia, que la Superliga es una liga competitiva y que tiene proyectos atractivos y, ¿por qué no? En un futuro pues sí que contemplo la ocasión, si me dan la oportunidad de dirigir aquí en Grecia, de entrenar un equipo en Grecia, evidentemente de venir a la Superliga y hacerlo con la máxima ilusión. Εγώ, όπως καταλαβαίνεις, είμαι επαγγελματίας προπονητής, είμαι ανοιχτός σε όλες τις προτάσεις. Μετά που τον Άρη ξεκίνησα να παρακολουθώ το ελληνικό πρωτάθλημα, είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο παρουσιάζει ένα πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ένα πρωτάθλημα ανταγωνιστικό, ένα πρωτάθλημα δυνατό με μεγάλη ένταση. Επομένως, σίγουρα, αν θα είχα μια τιμητική πρόταση για να επιστρέψω, θα μπορούσα να μελετήσω την πρόταση και ευχαρίστως να δείξω για μια ακόμα φορά την εργατικότητά μου και τις ικανότητές μου σε έναν ελληνικό πάγκο. Εξάλλου, είναι, όπως είπα, ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, ένα ελκυστικό πρωτάθλημα, όπως επίσης είναι και η χώρα σας η Ελλάδα. Θεωρεί, Αντώνη, ότι δεν τον ευνόησαν τότε οι συνθήκες στον Άρη και ότι ενδεχομένως έχει αφήσει και κάτι στη μέση, γιατί όντως κάθισε μόλις 8 παιχνίδια στον πάγκο της ομάδας, από όσο θυμάμαι και εγώ, αποχωρώντας το Γενάρη του 2013 για να συνεχίσει μετά στον πάγκο της Γρανάδα και στην Πριμέρα Division, κάνοντας μάλιστα, που θυμάμαι, και μια σπουδαία νίκη κοντά στην Μπαρτσελώνα, όντας προπονητής της Γρανάδα. Αισθάνεται ότι ενδεχομένως θα μπορούσε να κάνει κάτι παραπάνω και ότι έχει αφήσει κάτι στη μέση? Mister, te quieren preguntar si ya que, como dijiste también, en la etapa que estuviste en el Aris era una etapa que era corta. Fuiste a España, primera división, empezaste muy bien ganando a Real Madrid, si se acuerdan bien, pero en el Aris estuviste 8 jornadas. ¿Consideras que dejaste algo en el medio, que hay algo que puedes que demostrar de más aquí como entrenador? Sí, yo creo que sí. Yo creo que en el Aris, creo que estábamos haciendo un buen trabajo, creo que el equipo estaba siendo competitivo, que no perdía, que nos costaba trabajo ganar, pero que no perdíamos. Y eran momentos en los que el Aris no tenía jugadores, porque no podía firmar por el tema de los problemas económicos y la sanción de la federación. Y sí que me gustaría un poco terminar ese trabajo en el fútbol griego, ¿no? Y demostrar, bueno, la capacidad para hacer un equipo competitivo y para tener buenos resultados en la liga, lo mismo que he hecho en España, se lo ingresé. Θεωρώ ότι εν μέρει με το δικό μας το στίγμα δείξαμε πόσο πολύ είχαμε όρεξη για δουλειά. Παρ' όλα αυτά ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδος για τον Άρη. Φτιάξαμε όμως μια ομάδα η οποία δεν έχανε, δυσκολευόταν βέβαια να κερδίσει, αλλά δεν έχανε. Θυμάστε όμως τότε ότι είχαμε και αρκετά προβλήματα στο ρόστερ. Η ομάδα είχε περιορισμό μεταγραφών, δεν είχε την αδειοδότηση. Υπήρχαν αρκετά προβλήματα τα οποία σίγουρα ήταν τροχοπέδι στη δική μας τη δουλειά. Σίγουρα θα ήθελα λοιπόν και εγώ σε μια πιο ανταγωνιστική περίοδο, σε μια ομάδα η οποία θα μπορούσε να έχει ελεύθερες μεταγραφές, η οποία θα είχε μια διαφορετική ποδοσφαιρική ηρεμία, να δείξω το έργο μου. Όντας, από ό,τι θυμάμαι, Αντώνη, και προπονητής στην Εθνική Σχολή Ποδοσφαίρου της Ισπανίας, ένας μέτροπος τον χαρακτηρίζουν στην τακτική, από ό,τι έχουμε διαβάσει στα ισπανικά μέσα. Ο Λούκας Αλκαράθ τι λέει για όλη αυτή την κουβέντα που έχει ξεκινήσει τους τελευταίους μήνες για τον τρόπο που αγωνίζεται η Ατλέτικο Μαδρίτης, η ομάδα του Σιμεώνε, αυτό το αντιποδόσφαιρο που παίζει πολλές φορές, αλλά που την έχει οδηγήσει παρατρίχα πάλι στην κατάκτηση του πρωταθλήματος στην Ισπανία και φυσικά στον τελικό του Champions League? Dices que quieren preguntar, ya que tú haces muchas materias de táctica en las escuelas de fútbol en España, y dicen que tu parte fuerte es el tema de la táctica. Te quieren preguntar la sensación que tienes sobre la táctica que juega Atlético de Madrid, porque dicen que juega un podósfero que más quiere dañar el juego del rival, pero con todo eso
llegó a la final de la Champions una vez más y hasta la última jornada estaba luchando para ganar la Liga. Si quieres decirnos algo sobre la táctica de, bueno, de Atlético, ¿cómo te parece? Sí, yo creo que está claro que cuando un equipo no tiene el potencial técnico de su oponente, llámese en el caso del Atlético de Madrid, Madrid, el Real Madrid, llámese Barcelona, llámese Bayern Múnich, tiene que ser fuerte o más fuerte que ellos en otros aspectos. Y ese aspecto en el aspecto de la organización, en el aspecto de la táctica, en el aspecto de la jugada de balón parado. Y en ese aspecto, pues, el Atlético de Madrid se impone. Por eso es capaz de reducir la diferencia que hay a nivel técnico a favor de Barcelona, a favor de Real Madrid, a favor de Bayern Múnich. Entonces, para mí no es que juegue para dañar el juego de los rivales, sino que juega dándole importancia, pues, a la organización, a la táctica, al aspecto defensivo, al aspecto de la jugada de un balón, y hace que teniendo menos potencial, que gastando menos dinero, es capaz de competir y es capaz de ganar a su equipo, ¿no? Η άποψή μου είναι πολύ ξεκάθαρη. Όταν μια ομάδα, όταν το υλικό μιας ομάδας υστερεί σε τεχνική από μια άλλη ομάδα, εσύ πρέπει να προσπαθήσεις να ενδυναμώσεις σε άλλους τομείς για να μπορέσεις να υπερνικήσεις τις αρετές, τις τεχνικές που μπορεί να έχει μια άλλη ομάδα. Επειδή μιλάμε λοιπόν για τον Ατλέτικο Μαδρίτη, σίγουρα δεν έχει την τεχνική κατάρτιση και την ποιότητα την οποία έχει η Ρεάλ Μαδρίτη, την οποία έχει η Μπαρτσελόνα, την οποία έχει η Μπάγερ Μονάχου. Επομένως, έπρεπε και αυτή να παρατάξει τη δική της δύναμη σε άλλους τομείς, σε τομείς οργανωτικούς, σε τομείς για στημένες μπάλες, σε τομείς αμυντικούς, σε pressing. Επομένως, εγώ δεν θεωρώ ότι καταστρέφουν το ποδόσφαιρο του αντιπάλου. Θεωρώ ότι προσπαθούν να γίνουν πιο δυνατοί σε κάποιους άλλους τομείς, στους οποίους μπορούν να δουλέψουν διαφορετικά, ώστε να μπορέσουν να υπερνικήσουν τις τεχνικές αρετές που έχουν οι άλλες ομάδες. Και όπως το απέδειξε, το κάνει πάρα πολύ καλά. Και για το φινάλε θέλουμε να μας κάνει και ένα σχόλιο, μια τοποθέτηση, Αντώνη, για το φετινό τελικό του Champions League που έχει έντονο ισπανικό χρώμα και ποια πρόβλεψη μπορεί να κάνει, αν μπορεί να κάνει φυσικά, γιατί μιλάμε για ένα παιχνίδι ιδιαιτεροτήτων. Είστε σίγουροι partido especial para España, una final de Champions que juegan dos equipos de la misma ciudad, dos equipos de Madrid, dos equipos españoles. Tu sensación, ¿qué crees que quién crees que puede ganar ese el Champions este año? Bueno, es muy difícil de prever porque, bueno, lo que decíamos anteriormente, ¿no? A lo mejor el Madrid tiene más potencia individual, pero el Atlético Madrid, pues, hace valer su potencial colectivo, reduce esa diferencia y es capaz también de ganar. Por tanto, el Real Madrid por valores individuales y el Atlético Madrid por valores colectivos, cualquiera de los dos puede ganar esa final. Όπως είπες και εσύ, είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνεις μια πρόβλεψη, πόσο μάλλον με αυτές τις δύο τις ομάδες, όπου γυρνάω στην προηγούμενη απάντησή μου, η μία ομάδα έχει πολλές ατομικές αρετές και από εκεί πέρα η άλλη ομάδα στηρίζεται στο ομαδικό της πνεύμα. Επομένως θα γίνει ένα πάρα πολύ δυνατό παιχνίδι, ένα όμορφο παιχνίδι, ένα παιχνίδι που είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει οποιαδήποτε πρόβλεψη. Mm-hmm. Να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή του την παρουσία εδώ στην εκπομπή. Να ευχαριστήσουμε φυσικά και εσένα, Αντώνη, και να το ευχηθούμε σύντομα στους πάγκους ξανά. Κανένα σκόπο. Μίστερ, te agradecen mucho por tu tiempo, te desean todo lo mejor y que dentro de pronto estés otra vez en los banquillos. Muchísimas gracias y bueno, deseo lo mejor también para el fútbol griego. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχεται όλα τα καλύτερα για όσους Έλληνες. Να είσαι καλά και εσύ, Αντώνη. Ευχαριστούμε πολύ. Κανένα σκόπο.